Εδώ, πώς το πιστεύω, μέσα στην μια θέμα του κόμμα. Είναι θέμα των κύριων. Α, καλά, πώς γνωστό. Ελλάδα να ξεγραφείτε λίγο. Εμείς ήρθαμε από τα χιόνια, οπότε το κρύο που έχει έξω δεν το λογαριάζουμε. Και περισσότερο. Η ομορφιά που έχει το Αίγυπτο. Αυτή η πολύ όμορφη μέρα, ο κόσμος. Είναι πραγματικά ο τόπος μας. Σε νέοι, δεν σε κουράζει ποτέ. Μια από τις πιο όμορφες χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο, αλλά και γι' αυτό είμαστε και μήλων της Έλληνας. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις που έχουμε σε κρίσιμα θέματα εθνικά. Προσπαθούμε να επιλύσουμε και είναι θέματα που παραμένουν, λινάζουν εδώ και χρόνια και βαραίνουν την εξωτερική μας πολιτική. Και που αν δεν επιδιώξουμε τη λύση τους, όχι ότι είναι εύκολη, αν δεν επιδιώξουμε όμως τη λύση τους, ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας ή στο μέλλον με πολύ πιο δύσκολο τρόπο. Στο μεν, λοιπόν, θέμα της Αλβανίας, νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ένα θέμα, να σας θυμίσω, που είναι άλυτο εδώ και 70 χρόνια. Με πολλές πηγές. Και πιστεύω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Έχει ήδη διανυθεί πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Στο δε θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ωστόσο, νομίζω ότι υπήρξε μια προσπάθεια προσέγγισης και γίνανε κάποια βήματα. Και σε ό,τι αφορά την ένδειξη κατανόησης ότι τα ζητήματα του αλληλεπιδρασμού είναι ζητήματα που πρέπει να προτεραιοποιηθούν προς επίλυση, νομίζω ότι είναι θετικό και ως ένδειξη καλής θέλησης η αλλαγή ονομασίας και στο αεροδρόμιο και στην εθνική οδό που συνδέει τις δύο χώρες, καθότι είναι κρίσιμο θέμα, μεγάλη ευαισθησία έχουμε όλοι μας. Κανείς δεν μπορεί να σφετερίζεται ιστορία άλλη λόγη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιμείνουμε σε μια εντατικοποίηση των προσπαθειών μας. Και βεβαίως, ως οφείλω, θέλω πρώτον εσάς να ενημερώσω, να ενημερώσω και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα κλίμα ουσιαστικού διαλόγου, είναι προφανώς και διαφορετικές απόψεις της Δημοκρατίας, πρέπει να υπάρχουν, αλλά μέσα σε ένα κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και νυφαλιότητας πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα αυτά, όπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εκεί δεν χωράμε, πιστεύω, μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Απόψεις βεβαίως, κοινωνικές και διαφορετικές, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πλήρη ενημέρωση, συζήτηση και στο τέλος της ημέρας να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε την εθνική μας γραμμή. Άλλωστε, η χώρα ιδίως στην εξωτερική της πολιτική έχει συνέχεια. Και αυτή την συνέχεια σεβόμαστε και προεκτείνουμε στο σήμερα και στο αύριο. Μέχρι τις ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που θα μου κάνετε. Δεν ξεχνάμε, η ιστορία το έχει αποδείξει, ότι η μεγάλη μας δύναμη είναι και παραμένει το ότι υπερασπιστήκαμε τον τόπο και τα εθνικά μας θέματα κάθε φορά που υπήρχε αραγής ενότητα πάνω στα θέματα αυτά. Ένα μεγάλο δίδαγμα, οι μεγάλοι διχασμοί ήταν εκείνοι οι οποίοι μας δημιούργησαν τα προβλήματα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Στο πρώτο που με αναφέρατε, πρέπει να σταθούμε σε ένα γεγονός που δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη, δηλαδή η ταφή των νεκρών μας από τον πόλεμο του 40 στα ελληνοαλβανικά σύνορα την εποχή εκείνη. Ήταν μια εκκρεμότητα που πραγματικά δεν ήταν δυνατόν να γίνει άλλο ανεκτή. Και από την άποψη αυτή, τούτο είναι ένα θετικό βήμα μαζί με την ηθαγένεια του Αρχιεπισκόπου Τυράννου. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, αυτό που φάνηκε και από τις συζητήσεις που είχατε και που είναι σαφές, είναι ότι το ζήτημα του αλληλεπιδρασμού
που αφορά την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο αλυτρωτισμός και η εξάλληψη του αλυτρωτισμού δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας. Δεν είναι θέμα που το θέτουμε μόνο εμείς. Πρέπει να καταλάβουν και οι γείτονές μας ότι είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αλυτρωτισμός είναι εντελώς αντίθετος με το ευρωπαϊκό κείμενο. Επομένως, οποιαδήποτε πορεία της χώρας αυτής και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από την εξάλληψη όλων εκείνων των αλυτρωτικών στοιχείων τα οποία υπάρχουν στο όρο. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να το ξεχνάνε και όλοι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν θέση στο ζήτημα αυτό, από τους φίλους μας εδώ και τους εταίρους μας. Το ότι υπήρχαν αλυτρωτικές τάσεις στο όνομα αυτό ήταν κάτι που αναγνώρισαν όλοι αρχίζοντα από τις ΗΠΑ μόλις δημιουργήθηκε το κράτος αυτό ως μέλος, ως μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας στην εποχή εκείνη. Μόλις δημιουργήθηκε και η Ιουγκοσλαβία και πήρε το όνομα αυτό, αυτό το μέρος της Ιουγκοσλαβίας στην εποχή εκείνη, οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα του αλυτρωτισμού και των κινδύνων από την επιλογή ενός αυθαίρετου ονόματος ήταν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι ΗΠΑ και πολλοί άλλοι την εποχή εκείνη. Τώρα λοιπόν που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, καθένας πρέπει να αναλαμβάνει το κύριο του, γιατί η ιστορία έχει συνέχεια και θέλω να πιστεύουμε ότι όπως εμείς είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, έτσι πρέπει να είναι όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε την καλή πρόθεση, την καλή θέληση. Ένα πράγμα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Υπερασπιζόμαστε την ιστορία, υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.